sono svegliato e ho trovato l'invasore. Με μια εξαιρετική συναυλία σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο γιόρτασε στο Ηράκλειο η ΓΕΣΕ τα 100 της χρόνια. Σήμερα τιμάμε όλους αυτούς που δώσαν ακόμα και τη ζωή τους για κάποια κεκτημένα της εργατικής τάξης των εργαζομένων. 100 χρόνια εργατικών αγώνων. Αυτά τα 100 χρόνια σίγουρα υπήρχαν καλές στιγμές για το συνδικαλιστικό κίνημα, κάποιες στιγμές γκρίζες και κάποιες μαύρες. Ένα όμως είναι η ουσία ότι τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι εδώ πέρα. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδησαν με φόντο το ενετικό λιμάνι Ηρακλείου. Ο αγαπημένος Νιόνιος στάθηκε στην ανάγκη οι αγώνες των ανθρώπων να διαπνέονται από φαντασία και χιούμορ. Παίζουμε μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΕΣΕ. Αξίζει να το γιορτάσει κανείς και αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κάθε ανθρώπινος αγώνας, ανεξάρτητα από την αποφασιστικότητά του, την αγωνιστικότητά του κτλ., χρειάζεται επίσης φαντασία, χιούμορ και τραγούδια. Γιατί? Για να δείξει ότι έχει συνολική αίσθηση της ζωής και δεν είναι απλώς ένα στενό πράγμα για τα συμφέροντα μιας μερίδος του πληθυσμού. Οι συναυλίες, αυτά που κάνει η ΓΕΣΕ, αυτό θέλουν να δείξουν, ότι έχει ο κόσμος της εργασίας έχει μια συνολική αίσθηση της ζωής. Στο πλάι των μεγάλων ερμηνευτών, ο Δημήτρης Μιστακίδης αλλά και η Βιολέτα Ίκαρη που μάγεψαν το κοινό του Ηρακλείου.